του Θερμαϊκού, διότι εκεί, όπως φαίνεται, υπάρχουν πολλές χωματερές και καθημερινά γίνεται καύση αποβλήτων. Ο Νίκος Αβοκάτος είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου για να πούμε περισσότερα. Νίκο, καλησπέρα. Τι ακριβώς συμβαίνει, λοιπόν? Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, Βασίλη. Βασίλη Χρήστο, είναι πραγματικά πολύ σοβαρή η κατάσταση. Καθημερινά καίνε λάστιχα και άλλα είδη, με αποτέλεσμα σε καταβλισμό Ρωμά που βρίσκεται στην τοποθεσία Τσαΐρια η κατάσταση να είναι αποπνικτική και βλέπουμε να εμφανίζονται, όπως βλέπουμε και το φωτογραφικό υλικό που λάβαμε από τους κατοίκους της περιοχής της Περαίας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι εικόνες. Είναι καμένα ελαστικά, καλώδια, με σκοπό αυτοί οι ασυνείδητοι να πάρουν διάφορα χρήσιμα μέταλλα καθώς και χαλκό για να μπορέσουν μετά να το μεταπουλήσουν. Αυτό τώρα δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες σοβαρές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία. Είναι ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που δυστυχώς συνεχίζεται. Είναι ενημερωμένη στον Δήμο. Η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να επιλύσει το ζήτημα αυτό που δυστυχώς διαρκεί πάρα πολύ καιρό και πλέον δικαιολογημένα προκαλεί την έντονη ανησυχία των κατοίκων των περίοικων που βρίσκονται στον μπαζότοπο που βρίσκεται δίπλα σε καταβλισμό Ρωμά. Από τις εικόνες που βλέπουμε, Νίκο, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής. Ακριβώς αυτό, και είναι γεγονός ότι ανησυχούν μικροί και μεγάλοι, καθώς αυτές οι στήλες μαύρου καπνού που εμφανίζονται στον ουρανό σε τακτά χρονικά διαστήματα τους κάνει δικαιολογημένα να ανησυχούν. Και μάλιστα, πόσο γνωρίζουμε, και όπως είπε στην ιστοσελίδα greenagenda.gr ο πρώην αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Θερμαϊκού Θωμάς Μπύρος, επόμενες μέρες θα κατατεθεί μήνυση στον εισαγγελέα. Μάλιστα. Και βλέπουμε βεβαίως και αναφέρεται στο ρεπορτάζ της Green Agenda ότι είναι τα υλικά τα οποία καίγονται πολύ επικίνδυνα, ακόμα και για τη δημόσια υγεία. Πολύ σωστά. Εκλείονται επικίνδυνες τοξικές ουσίες από το κάψιμο των ελαστικών, των καλωδίων. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σοβαρό είναι αυτό που συμβαίνει στην περιοχή και πραγματικά ζητούν να βρεθεί άμεσα λύση οι κάτοικοι της περιοχής. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε, κυρίες και κύριοι,